δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν, να έχουν πλήρη και ακριβή γνώση για τις διαδικασίες συμμετοχής, προκειμένου να προσδιορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις διοργάνωσε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργο Ζερβό. Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Μιλάμε για νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία χρήση, υποσύστασε επιχειρήσεις που δεν έχουν συσταθεί ακόμα και θα μπορούν να συσταθούν μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων. Τα ποσά είναι σύμφωνα με τον κανόνα de minimis, ενίσχυση μέχρι 200.000 και ισόπωση η ίδια συμμετοχή. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Ο στόχος του Υπουργείου είναι το πρόγραμμα να υποβολή των αιτήσεων να ξεκινήσει το πρώτο δεκαπεθύνο του Δεκεμβρίου. Θα είναι μίνιμουμ 2 μήνες ανοιχτό για την υποβολή. Θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση και έχουμε και μια καινοτομία η οποία για πρώτη φορά εφαρμόζεται ότι ο καθένας υποβάλλοντας την αίτησή του στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα υπάρχει ένα πεδίο για την προαξιολόγηση και την προβαθμολόγηση της πρότασης. Δηλαδή, ο κάθε επενδύτης θα γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα είναι η βαθμολογία την οποία θα λάβει η αίτησή του ανάλογα με τα στοιχεία υποβολής. Αυτό το πρόγραμμα ζητάει 4 κλειδιά ή 4 αστέρια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πλέον η κεντρική πολιτική όσον αφορά τον τουρισμό προχωράει σε αυτό που έχουμε ζητήσει τόσο καιρό, δηλαδή την ποιότητα κυρίως και όχι την ποσότητα. Συνδιοργανωτές της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης και τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Χανίων και Ρεθύμνου.